Φθινόπωρο. Εκεί που μέχρι πριν λίγο επικρατούσαν τα μελτέμια, τώρα η θάλασσα είναι λάδι. Ακόμα και οι παραλίες έχουν αδειάσει σημαντικά. Τώρα ξεκινάει η εποχή του ψαρέματος η καλή. Βρισκόμαστε παρέα με τον Ανδρέα Ντενάρντο Σούλη και σήμερα θα έχουμε την πρώτη μας επαφή με δολωμένο και αδόλωτο καμπουροτσαπαρί. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις συλλήψεις αυτού του παλιού και έμπειρου ψαρά. Και χωρίς τα γυαλιά μου. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Τα παιδιά δεν ήρθαν ακόμη για ψάρεμα και έτσι είπα να ανοίξω τη μέρα εγώ. Καλή σας μέρα. Ο Ανδρέας έχει έτοιμο ένα χοντρό και ένα ψηλό τσαπαρί σε διαφορετικά καλάμια και πάντα με τη συνοδεία καμπούρας. Έτσι, τα δουλεύει ένα λάξ, όποτε θεωρήσει ότι πρέπει και ανάλογα τις ενδείξεις στο βυθόμετρο. Από το μάγουλο πιάστηκα. Δεν έχει εδώ, μάλλον τσαουσάκι. Καθαράκι. Καθαράκι. Αν είναι δυνατόν, χάνω. Και εισαργός πάνω. Η τεχνική αυτή απευθύνεται σε τεράστια ποικιλία ψαριών. Μάλλον δεν τρίνα. Μικρό.
Για να έχεις το ψαράκι σου σίγουρο, βάζεις ένα ψηλό τσαπαρί και τελειώνεις. Ναι, δεν θρυνάκι. Ένα μικρό λεφρενάκι. Τα βλέπω τόση ώρα κάτω, αλλά... Μόλις ακούμπησε κάτω, χτύπησε το ψαράκι, κάτι μικρό βέβαια, αλλά είναι ένα ψαράκι. Άστο τώρα. Το τηλέφωνο με χτυπάει. Τι είναι, κάποιος, κάποιο μικρό ψαράκι, αλλά καλό ψαράκι είναι. Σα τσαουσάκι χτυπάει, σα καλό λεφρίνι. Βασικά σα τσαουσάκι χτυπάει. Χτύπησε τακ τακ. Μόλις πήγε κάτω. Έσου παγώ, τσαουσάκι. Ναι. Τσαπαρί με καμπουρίτσα. Είναι διασκεδαστικό ψάρεμα και από όσο φαίνεται δεν θα μείνουμε με άδειο πανέρι. Δεν είναι λιφρενάκι, είναι σαργός. Όχι, σκαθάρι. Σαργός είναι, γάμο, τόσο κάτσε λίγο. Σαργός. Μας κόψει τα γέφυρα τώρα αυτός. Πρέπει να μπορεί να παίρνει φρένο. Οι Χάνοι είναι πραγματικός μπελάς όταν θες να αναζητήσεις κάτι καλύτερο και δεν σε αφήνουν. Αλλά και πάλι Χάνος. Πάλι Χάνος.
χάνει το size. Τώρα ήταν μεγάλη. Χάνει και στα καλαμαράκια. Αν είναι δυνατόν. Μας έχουν πρίξει οι χάνει. Δεν μπορούμε να ψαρέψουμε. Ο Ανδρέας αρέσκεται να επιμένει και έχει πολλή υπομονή. Γι' αυτό δίνει πολλές ευκαιρίες στην τεχνική αυτή, όπως και σε κάθε τεχνική που ασχολείται. Κάτι όμως τη λατίνα είναι. Πετρινάκια. Ακόμα και τα πονηρά σκαθάρια δεν μπορούν να αντισταθούν. Καλημέρα.